Μιλήστε μου λίγο για το φετινό K22, τι ποιότητα έχει σε σχέση με άλλα τουρνουά. Εντάξει, είναι καλό το επίπεδο. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι όπως πέρσι όμως. Λείπουν από τα αγόρια δύο σημαντικές ομάδες, οι οποίες θα κατέβουν και στα Βαλκανικά και νομίζω στο Πανευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχει πέσει κάπως. Παρ' όλα αυτά, σχετική άνοδο και λίγο ψηλικές ηλικίες και στα αγόρια και στα κορίτσια. Στα κορίτσια λίγο περισσότερο. Πολύ καλό! Ειδικά είναι, περίπου στο πέρυσι. Φέτος κατεβήκατε πρώτη φορά μαζί. Πώς ήταν σαν σύνολο η παρουσία σας και αν είστε ικανοποιημένες από αυτή? Πιο πολύ κατεβήκαμε για την παρέα, για να περάσουμε καλά. Σε κάποιο τουρνά μας βγήκε, σε κάποιο δεν μας βγήκε, αλλά περάσαμε καλά. Ο στόχος επιτέλους. Δεν πήγαμε σοβαρά, δεν είχαμε κάνει προπονήσεις, δεν είχαμε κάποια προετοιμασία. Μας έκατσε λίγο τυχαία όλο το γεγονός, αλλά δέσαμε, οπότε είπαμε να το πάμε μέχρι τέλους. Ποια έριξε την ιδέα της Ιώσσας για να παίξετε μαζί? Παρακαλώ. Εγώ την έριξα. Εδώ κιόλας στο καράβι, βρεθήκαμε τυχαία σε ένα τουρνουά. Μια συνεννοησία από τη μεριά της Βούλης. Οπότε έτσι λέω, εγώ θα είμαι στο ξυλόκαστρο, γιατί κατέβαζα κάτι παιδάκια. Άμα θέλεις, λέω, να έρθεις, να παίξουμε, πάμε για χαβαλέ. Και πήγαμε και μας βγήκε αρκετά καλά. Τουλάχιστον εκεί μας βγήκε. Δήμητρο, πόσο σου λείπεις, αλλά έχεις αρκετά καιρό να παίξεις, αγωνίζεις πιο πολύ πλέον στο beach volley. Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπεις, αλλά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το beach volley. Δεν νομίζω ότι θα παίξω τουλάχιστον φέτος. Θα ασχοληθώ πάλι με το beach και όλο το χειμώνα, άμα πάλι δεν πάει κάτι λάθος. Και μάλλον θα δέσω προς τα εκεί. Βούλη, τι περιμένουμε από σένα? Φέτος έδωσες πολύ χρόνο στις σπουδές σου, μια και έδωσες πανελλαδικές. Ναι. Καταρχήν πέρασες? Ναι, πέρασα από χρόνια στιγμή. Συγχαρητήρια. Τι θα περιμένουμε από σένα για τη νέα σεζόν? Στο βόλι, εννοείται. Ναι. Στο βόλι είμαστε στη Χαν, είμαστε πρελί. Κάτι καινούριο για μας. Θα βάλουμε τα δυνατά μας, τα δουλειά και την υπομονή. Πιστεύω να πάμε καλά. Με το beach volley θα ασχοληθείς καθόλου? Θα ασχοληθώ. Θα κάνω προπονήσεις με τον Θοδωρή του Παδημητρίου. Και θα δούμε για το χρόνο τι θα γίνει. Θέλετε να ευχαριστήσετε κάποιον για την παρουσία σας φέτος το καλοκαίρι? Εννοείται. Σίγουρα του Θοδωρή του Παπαδημητρίου. Σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ. Μας πήρε από το πουθενά, χωρίς να τον έχουμε προειδοποιήσει για το τι θα συναντήσει. Σίγουρα τον Ποθητάκη. Τον κόσμο τον Ποθητάκη, γιατί ο ένας στο Θεσσαλονίκη, ο άλλος στον Αθήνα. Ανεβοκατεβαίναμε κι εμείς σαν τις τρελές να κάνουμε μία από εδώ προπόνηση, μία από εκεί. Τους γονείς μας που μας στήριξαν αυτές τις μετακινήσεις. Εγώ ειδικά ευχαριστώ, θέλω και στην αδερφή μου, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ φέτος. Αυτά, πιστεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.